Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 24 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μήνυμα προς όλο τον κόσμο έστειλε ο ηγούμενος Εφρέμ, που από χθες το απόγευμα έφερε την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος. Παράλληλα μίλησε και για τα θαύματα όσων προσκυνούν την Αγία Ζώνη. Το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο της Τίμιας Ζώνης της Υπεράγειας Θεοτόκου έφτασε το απόγευμα της Κυριακής στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πορτολάγος. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου κυρίου Παντελεήμονος και παρουσία πλήθους πιστών. Πληροφορίες για την Αγία Ζώνη μας έδωσε ο ηγούμενος Εφρέμ. Η Τίμια Ζώνη είναι πολύ γνωστόν ότι είναι από το φόρημα της Παναγίας, είναι η ίδια η ζώνη που την έφτιαξε με τα ίδια της τα χέρια. Είναι φτιαγμένη από τρίχες καμήλου και κεντεμένη με χρυσή κλωστή από την αυτοκράτηρα ζωή που ήδη έχει μία ανεπάρατον ασθένεια και είδε σε όραμα την Παναγία που της είπε να μπήσει στον Πατριάρχη και ξεσφραγίσει το κουτί που ήταν μέσα από τη θησαυρισμένη Αγία Ζώνη που λεγόταν Σόρος, τότε και τη ζωθεί στη ζώνη μου, τότε θα γίνεις καλά. Ήταν η σύζυγος του Λέοντος του Έκτου του Σοφού, η οποία είχε παρησίαν στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Γερμανό και με την παρησία που είχε ως Πατριάρχης επίσης ως αυτοκράτερος ο σύζυγός της, επίσης ο Πατριάρχης, ξεσφράγισε το κουτί αυτό που ήταν εναποθηκευμένη η Αγία Ζώνη, την έβγαλε και μόλις την έβγαλαν, άνοιξαν το κουτί να βγάλουν την Αγία Ζώνη, είχε φως πάνω, είχε το άκτιστο φως και άστραφτεν από το φως το πολύ τη μία ζώνη, την πήρε η αυτοκράτηρα, την εζώθηκε και αμέσως έγινε καλά. Και τότε ζήτησε ο στάμαν αυτή από τον Πατριάρχη να κεντήσει την ζώνη με χρυσή κλωστή και όσον καιρό την κεντούσε βέβαια ζούσε σε σοφροσύνη. Και τώρα μας λένε οι αρχαιολόγοι που έρχονται και κάνουν έρευνες με την Αγία Ζώνη ότι ήταν από τη Θεία Μπρόνια να κεντήθει με χρυσή κλωστή γιατί αυτόν τη συντήρησε. Το ότι μέχρι τώρα τόσες δύο και χιλιάδες χρόνια που ήταν φτιαγμένη μόνο με τρίχες καμήλου, αυτή θα διαλυότανε. Και αυτή η κέντηση με τη χρυσή κλωστή ήταν από το Θεό ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί και να κρατηθεί μέχρι σήμερα. Για μας είναι ταμείο νοιάσεως και θεραπείας και τώρα που πήγαμε στην Δράμα ήρθαν και μας πλησίασαν διάφορες κυρίες εκεί και μας είπαν ότι άλλοι θεραπεύτηκαν από καρκίνων όταν προσκύνησε την Αγία Ζώνη πριν δύο χρόνια στη Νέα Ιωνία. Άλλοι ήρθε και μας είπαν ότι ξέρεις εγώ δεν έκανα παιδιά και μόλις πήρα την κορδέλα που είναι ευλογημένη στην Αγία Ζώνη και την εζώθηκα έκανα παιδί. Και μάλιστα σήμερα μας είπε άλλη κυρία ότι πήρα την κορδέλα που είχα πρόβλημα και οι γιατροί μάλιστα μου είπαν μην κουράζεσαι επιστημονικός, δεν μπορεί να κάνεις παιδί. Και πήρα την κορδέλα, τη ζώθηκα και σε τρεις ημέρες έμεινα έγκυος. Και αυτά όλα τα ακούμε συνεχώς και μάλιστα βγάλαμε και ένα βιβλίο με το έχουμε τίτλο «Θαύματα της Αγίας Ζώνης», το οποίο πραγματικά είναι οι αυτόπτες μάρτυρες που μας στέλνουν γράμματα και μας λένε για τα θαύματα τα οποία έγιναν σε αυτούς ή στην οικογένειά τους υπογεγραμμένα, το οποίο τα δημοσιεύουμε βέβαια για να αυξηθεί η πίστη στο χριστιανό μας. Η μετάνοια σώζει γιατί κανείς δεν είναι αναμάρτητος, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο ηγούμενος Εφρέμ. Μάθαμε ότι ήρθαν εδώ ακόμη και από την Αυστραλία λόγω του γεγονότος ότι και ειδικά οι γυναίκες δεν μπορούμε και στο Άγιον Όρος. Ένας λόγος που εξέρχεται η Αγία Ζώνη έξω από το Άγιον Όρος και όπως και όλα τα Άγια λείψανε είναι διότι δεν έχει τη δυνατότητα το γυναικείο φύλο να έρθει στο Άγιον Όρος, γι' αυτό και εμείς χάρη των γυναικών βγάζουμε την Αγία Ζώνη και αγιάζεται και ο τόπος αλλά και οι οικογένειες και τα παιδιά και τα νήπια. Οπωσδήποτε έτσι συμμετέχουν αυτοί στις χάρες τους και της χαράς που είναι μαζί τους αυτό το ιερότατο κοιμήλιο. Και εγώ έβλεπα και στη Δράμα και τώρα θα πάμε και στην Κόρη τον αύριο. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έρχονται, προσκυνούν και φεύγουν πολύ χαρούμενοι. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτό που μας σώζει είναι η μετάνοια. Δεν έχει κανείς αλάθητη ζωή, δεν έχει κανείς αναμάρτητη ζωή, αλλά όμως μπορούμε με τη μετάνοια να προχωρήσουμε και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο της Θράκης που είναι τόσο ευαίσθητος και πολιτιστικά και εθνικά και πνευματικά και κοινωνικά, μπορούμε να κρατηθούμε στην Ορθοδοξία μας ώστε πραγματικά να προχωρούμε αφορώντας εις των της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ίσουν.
από όλη την περιφέρεια και από πολλές χώρες του εξωτερικού. Ταξίδεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθουν να προσκυνήσουν από κοντά την Αγία Ζώνη της Παναγίας, που βρίσκεται από χθες Κυριακή 23 Ιουνίου και θα παρευρίσκεται μέχρι και αύριο, Τρίτη 25 Ιουνίου, στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος. Πλήθος πιστών βρέθηκαν στο Πόρτο Λάγος σήμερα το πρωί για να λάβουν την ευλογία της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, που από χτες βρίσκεται στο μετόχι του Αγίου Νικολάου. Από Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Καβάλα, αλλά και από Ολλανδία, Ρουμανία και Αυστραλία ήρθαν για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Θαύματα γίνονται, αρκεί να πιστεύουμε, δήλωσαν πολλοί και τόνισαν ότι η Αγία Ζώνη θεραπεύει και δίνει χάρη σε όσους την προσκυνούν. Έχουμε και πολλές ευλογίες έτσι. Αλλά μας βάλαν πούλμαν από την ενορία μας. Και μας βόλεψε και ήρθαμε εδώ πέρα καλύτερα. Και συγκινούμαστε. Εδώ, από Ξάνθη είμαστε εμείς. Ήρθατε να προσκυνήσετε την χάρη της Τιμίας Ζώνης. Είναι σημαντικό για εμάς τις γυναίκες, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε στο Άγιο. Εννοείται. Εννοείται. Κατάνοιξη, μεγάλη κατάνοιξη. Ήρθαμε. Από Ολλανδία ήρθαμε. Έτυχε να βρίσκεστε εδώ για διακοπές. Όχι, επίτηδες. Ήρθατε για να προσκυνήσετε την Τιμία Ζώνη. Ναι, ναι. Από πού ήρθατε? Από την Αθήνα. Ήρθατε μόνο για την Τιμία Ζώνη? Ναι, για την Τιμία Ζώνη ήρθα. Είναι σημαντικό για τις γυναίκες να μπορούν εδώ? Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια της Παναγίας μας, είναι η μητέρα μας και σε εκείνη απευθυνόμαστε πάντα όταν θέλουμε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ. Σήμερα Δευτέρα 24 Ιουνίου και κατά τις μεσημβρινές ώρες ήχησαν οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων στο κέντρο της Κομωτινής, επί του πεζοδρόμου Μίμη Βασιλείου λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας. Η κατάσβεση της φωτιάς που διήρκησε ώρες ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα με πλήθος υλικών ζημιών, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα Δευτέρα 24 Ιουνίου και κατά τις μεσημβρινές ώρες ήχησαν οι σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων στο κέντρο της Κομωτινής, επί του πεζοδρόμου Μίμη Βασιλείου λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας. Η κατάσβεση της φωτιάς που διήρκησε ώρες ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα με πλήθος υλικών ζημιών, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
Παγκόσμια ημέρα επιβιούντων από τον καρκίνο χθες, Κυριακή 23 Ιουνίου, και στην εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ροδόπης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι παρευρέθηκαν από την ψυχολόγο Αναστασία Βαρσαμοπούλου για την οικαστική θεραπεία, ενώ ακολούθησε και πλήθος άλλων εκδηλώσεων που συμμετείχαν νοσούντες αλλά και επιβιούντες από καρκίνο. Μέρα γιορτής χθες, καθώς ήταν η Παγκόσμια ημέρα επιβιούντων από καρκίνο και στην Κομοτηνή, το γιόρτασαν με κάθε επισημότητα νοσούντες και επιβιούντες. Πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή έδωσε η γραμματέας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ροδόπης, Εύα Σακελάρη. Σήμερα έχουμε μία εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια μέρα των επιβιούντων του καρκίνου. Αυτή η μέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο, κάθε 1η του Ιούνιου. Και λέγοντας επιβιούντες, εννοούμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν καταφέρει να ελέγξουν την νόσο από τη μέρα της διάγνωσής της μέχρι και το τέλος της ζωής τους ουσιαστικά. Είναι μια εκδήλωση ξεχωριστή, διαφορετική. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλη, η οποία είναι ψυχολόγος από τη Θεσσαλονίκη και ειδικευμένη στην οικαστική θεραπεία. Και επίσης πλαισιώνει την εκδήλωσή μας μία έκθεση ζωγραφικής της φωτογράφου της κυρίας Τάνιας Πούλκου, στην οποία συμμετέχουν εθελοντές, νοσούντες και μη. Την οικαστική θεραπεία παρουσίασε η ψυχολόγος Αναστασία Βαλσαμοπούλου. Είμαι συγκεκριμένη εδώ στην Κομοτηνή για να κάνω μία παρουσίαση της οικαστικής θεραπείας. Πώς δηλαδή η ζωγραφική μπορεί να βοηθήσει και να παρέμβει στις χρόνιες ασθένειες. Πώς να λειτουργήσει ως διαγνωστικό εργαλείο, πώς μπορεί να προσφέρει θεραπευτικά στους ασθενείς, αλλά σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο ψυχολογικό τομέα, αλλά και στο νευρολογικό. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται τα καινούργια δεδομένα της επιστήμης, για να μπορεί να γίνεται η χρήση της τέχνης και της κάθε τέχνης πιο εύχρηστη και πιο κατανοητή. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, να κατανοήσουμε τις τέχνες, να τις βάλουμε στην καθημερινότητα και να ωφεληθούμε όλοι, όχι μόνο βέβαια αυτοί που πάσχουν από τις χρόνιες ασθένειες, αλλά και όσοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, διότι τότε η τέχνη θα λειτουργήσει προληπτικά και έτσι δεν θα χρειάζεται να παρεύουμε και θεραπευτικά. Ο διπορικός στις αλυσμόνητες πατρίδες αισιοδοξούν να πραγματοποιήσουν με την εκδήλωση στην αγκαλιά της Μαύρης Θάλασσας ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας Εύξηνος Πόντος σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής και Πλήθος Μουσικών. Για την εκδήλωση μίλησε στην Κάμερα του Τιδή Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Στέλιος Νικολαίου. Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, μετά στις 8.30 το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, η Μαύρη Θάλασσα ανοίγει την αγκαλιά της. Ανοίγει την αγκαλιά της και περιμένει όλους εσάς να έρθετε και να γίνετε κοινωνοί αυτής της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης που θα αναπαρασταθεί μέσα από χορό, θέατρο και τραγούδι και θα δείξει αυτό τον πλούτο έτσι τον πολιτιστικό των αλυσμών των αυτών πατρίδων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά το Διπεθέ της Κομοτηνής και την κυρία Σοφία Μενεσελίδου που στέκεται αρρωγός και με το έμψυχο δυναμικό και με το υλικό δυναμικό του Διπεθέ και μας βοηθάει γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι γιατί είναι ένας ωραίος τρόπος μετάδοσης και μεταλαμπάδευσης θεμάτων πολιτιστικών. Έχουμε λοιπόν το Διπεθέ αρρωγό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ταυτοχρόνως να ευχαριστήσω και την Νατάσα τη Λιβεριάδου και τη ΔΚΠΑΚ που και αυτή με τη σειρά της στέκεται έτσι αρρωγός στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Όπως σας προείπα, θα είναι ένα διπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες της Μαύρης Θάλασσας, ξεκινώντας από την Ανατολική Ρωμιλία και καταλήγοντας στον Ανατολικό Πόντο. Συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι, γιατί εμείς είμαστε Σύλλογος Ποντίων, θα είναι ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής που θα αναπαραστήσει χορούς και δρόμενα από την περιοχή της Προποντίδας και ο Σύλλογος Ανατολικορωμιλιωτών της Κομοτηνής που θα αναπαραστήσει τα σχετικά με την Ανατολική Ρωμιλία. Έχουμε επίσης φροντίσαμε και μουσικά όσο μπορέσαμε να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή. Έτσι, έχουμε πάρα πολλοί αξιόλογους καλλιτέχνες στο πλευρό μας, τον Τάσο τον Πετρόπουλο στη λύρα και το τραγούδι, την Ελένη Αποστολίδου στο τραγούδι, τον Παναγιώτη Στεφανίδη στη λύρα, τον Βασίλη τον Καραγιάννη στον ταούλι, τον Βαγγέλη Παπαναστασίου στο κλαρίνο, τον Γιάννη τον Κουμί στην γκάιτα, το καβάλι και το τραγούδι, τον Θάνο τον Καρακατσιάνη στο ακορντεόν, τον Ραφαήλ Ιακωβίδη στα κρουστά. Ο Γιώργος Ομίχου θα είναι στο λαούτο και ο Φίλιππος Εφρεμίδης στο βιολί. Και ο Νικηφόρος Φουλιράς θα μας
παίξει και βιολί και μανέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ένα έτσι πολύ μεγάλο λαογραφικό πλούτο. Ταυτοχρόνως θα αναπαραστήσουμε και τον ξεριζωμό, θα δείξουμε δηλαδή ότι αυτές, για ποιο λόγο είναι αυτές αλυσμόνητες πατρίδες. Ταυτοχρόνως όμως θέλουμε να περάσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το αισιόδοξο μήνυμα ότι θα πρέπει στη ζωή πάντοτε να μην το βάζουμε κάτω και να σκεφτόμαστε αισιόδοξα και θετικά, γιατί αν σκεφτείτε ότι οι πρόγονοί μας υπέστησαν ξεριζωμό και δεν βρίσκονται πια στις πατρογονικές τους αιστείες. Ήρθαν λοιπόν με τον ξεριζωμό και την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Ελλάδα και όχι μόνο τα κατάφεραν, ορθοπόδησαν και πραγματικά μπορούμε να καμαρώνουμε όλοι εμείς για αυτούς. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την αγαπημένη μας συγγραφέα, κυρία Ρένα Ρώση Ζαΐρη, με την οποία θα μιλήσουμε για το νέο της βιβλίο «Η Αγαπημένη των Θεών» και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να την συναντήσουμε από κοντά στην παρουσίαση του βιβλίου της, η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Κομωτινή την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα στο Βαρόση Art Cafe. Κυρία Ζαΐρη, να σας καλωσορίσουμε. Μια γλυκιά καλησπέρα και από μένα. Υπομονώ, μετράω τις ώρες γιατί σας λατρεύω και δύο-τρία χρόνια δεν έχω έρθει και μου λείψατε πάρα πολύ και ανυπομονώ να γευτώ την αγάπη σας και πάλι και έρχομαι αγκαλιά με την Αγαπημένη των Θεών. Το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε αρχές Μάιου από τις εκδόσεις Ψυχογιός και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες μου που μου γράφουν τόσο όμορφα λόγια. Πραγματικά αυτό το βιβλίο ήταν κάτι σαν χάδι Θεού, γιατί τελείωνα τα Αστέρια στην Άμμο, το περσινό μου βιβλίο, και ξαφνικά εκεί που βρισκόμουν στο τέλος και ήμουν απορροφημένη και δοσμένη στους χαρακτήρες μου, ξαφνικά έβλεπα μια βάρκα με ένα μωράκι νεογέννητο που έκλαιγε και τσίριζε και να φυσάει ενέα μποφόρ και να έχει καταιγίδα και αστραπές και βροντές και μεταφέρθηκε, παράτησα το βιβλίο και άρχισα να γράφω γιατί θα την έχανα αυτή την εικόνα που ήταν μέσα μου. Και άρχισα να γράφω για τη Μύκονο στη δεκαετία του 60, του 60, για ένα πλουσιόσπιτο και μία πολύ πλούσια γυναίκα που γεννάει ένα κουριτσάκι, ένα υπέροχο πλασματάκι πανέμορφο, και δίπλα της στέκεται ο καλύτερος γυναικολόγος της Ελλάδος, είναι μέσα στα πούπουλα και γεννάει αυτό το κοριτσάκι και ταυτόχρονα στην αυλή του αρχοντικού υπάρχει μια άλλη γυναίκα που προσπαθεί να γεννήσει και έχει αιμορραγία και υποφέρει σε ένα πλισταριό φτωχικό και δίπλα της ο άντρας της που τρελαίνεται από το φόβο του και τρέχει και ζητάει τη βοήθεια του γιατρού στο αρχοντικό, αλλά ο άρχοντας τον διώχνει, του λέει γέμισες λάσπες στο σπίτι μας, φύγε γρήγορα, και ο καημένος γυρίζει πίσω στη γυναίκα του, αλλά αυτή έχει πεθάνει και στα σκέλια της βρίσκεται ένα κεφαλάκι και τραβάει και ξεγεννάει την κόρη του, τρελαμένος από το θάνατο της γυναίκας του, και περιμένει και όταν όλοι στο αρχοντικό κοιμούνται μπαίνει μέσα από τα υπόγεια, τρέχει γρήγορα στο δωμάτιο της αρχόντισσας και αλλάζει τα δύο μωρά, πετάει μέσα στην κούνια το δικό του το κοριτσάκι και παίρνει το μωρό της αρχόντισσας με την πρόθεση να το σκοτώσει για να εκδικηθεί τον αφέντη του που πιστεύει ότι είναι η αιτία που πέθανε η γυναίκα του. Και τρέχει έξω μέσα στη βροχή και τις αστραπές και τις βροντρές και τρέχει στην προβλήτα και εκεί βρίσκει μια βάρκα και πετάει μέσα στο μωρό και σπρώχνει τη βάρκα για να αναποδογυρίσει με τα κύματα και να πεθάνει το νεογέννητο μωράκι. Αντί να συμβούν όμως όλα αυτά, ξαφνικά όλα ηρεμούν και αστραπές και βροντές και βγαίνει ένα φεγγάρι ολόγιωμο, η θάλασσα ησυχάζει και αρχίζει να λυκνίζει τη βάρκα με το νεογέννητο μωράκι. Και τότε ο καημένος τα χάνει, δηλαδή τι καημένος, ετοιμάστηκε να σκοτώσει το μωρό, αλλά τα χάνει και φωνάζει, Χριστέ μου, αυτό το μωρό είναι η Αγαπημένη των Θεών. Και έτσι εγώ, έτσι θα ξαφνικά, είχα το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου μου και είχα ακόμα και τίτλο. Η βάρκα μικρίζεται και την άλλη μέρα το πρωί φτάνει απέναντι στον σπουδαιότερο ίσως αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδας μας, στη Δήλο. Και εκεί τη βρίσκει ο φύλακας αρχαιοτήτων και τρελαίνεται, βρίσκει μια βάρκα με ένα νεογέννητο γυμνό μωράκι μέσα, ένα κοριτσάκι, το αρπάζει στην αγκαλιά του, το σκεπάζει με τη ζακέτα του και το πηγαίνει στη γυναίκα του, η οποία είχε πάρα πολλές αποβολές και δεν μπορούσε να κάνει μωρό και τα λατρεύει τα μωρά, με
με την πρόθεση να ειδοποιήσει τις λιμενικές αρχές και να το γυρίσει στη Μύκονο. Η γυναίκα του όμως δεν τον αφήνει, του λέει αν το κάνεις αυτό θα σε εγκαταλείψω, και έτσι μεγαλώνει το κοριτσάκι κοντά τους, το ονομάζουν Άρτεμι, από το νησί όπου γεννήθηκε ο Απόλλωνας και Άρτεμι, όπου λάμπει το Απολλώνιο φως, το πιο, με την πιο δυνατή ενέργεια χώρο στην Ελλάδα. Έτσι γεννιέται η αγαπημένη των θεών, η Άρτεμι, μεγαλώνει, όχι γεννιέται, μεγαλώνει στη Δήλο, και μου έδωσε μεν την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα στόχο που ήθελα πάντα. Αν άραγε υπάρχουν τυχεροί άνθρωποι, γεννιούνται με ένα τυχερό αστέρι ή η τύχη βρίσκεται στα χέρια μας. Έσφιξα από το χέρι την Άρτεμι και παρέα με τους αναγνώστες μου κατάλαβα, γιατί η Άρτεμι περνάει πάρα πολλά στη ζωή της, κατάλαβα ότι η τύχη είναι στα χέρια μας. Η τύχη είναι η πίστη στον εαυτό μας, να μην σκύβουμε το κεφάλι, να προχωράμε μπροστά και να ελπίζουμε και να παλεύουμε για τα καλύτερα. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας άλλος ήρωας που μεγαλώνει στην Αγγλία και ονομάζεται Κρίστοφερ, και στα 10 του χρόνια ο πατέρας τον εγκαταλείπει και η μητέρα του παντρεύεται έναν Έλληνα. Ο πατριός του το λατρεύει το μικρό Κρίστοφερ, το φωνάζει Χριστόφορο, αρχίζει να του δίνει η βιβλία του Καζαντζάκη, να του μιλάει για την Ελλάδα, να του μιλάει για το νησί που γεννήθηκε ο ίδιος, Τυφολέγανδρο, και ο μικρούλης Χριστόφορος θέλει πάρα πολύ να γίνει και αυτός Έλληνα, και ο πατριός του λέει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική για μένα πρόταση, ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι μόνο, Έλληνας γίνεσαι, γιατί είναι ολόκληρη φιλοσοφία και ολόκληρη πόσα πολλά αυτή η πρόταση περιέχει μέσα της. Και κάποια στιγμή ο Χριστόφορος και ο Κρίστοφερ βρίσκεται στην Ελλάδα και ο δρόμος του, στο δρόμο συναντάει την Άρτεμι, την οποία την κατηγορούν για ένα έγκλημα στον αρχαιολογικό χώρο, την κυνηγάει ολόκληρη η ελληνική αστυνομία, τρέχει από εδώ και από εκεί σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, φυσικά έρχεται και στη Μακεδονία που τη λατρεύω, πηγαίνει στην Έδεσα, στους Καταράκτες, συναντιέται με το αληθινό δολοφόνο, έχει πάρα πολλές ανατροπές στο βιβλίο, πάρα πολύ μεγάλη πλοκή και περιπέτειες. Άρα και ο Κρίστοφερ θα την καταδώσει, θα τη βοηθήσει. Αυτό το βιβλίο ενώνει το φως με το σκοτάδι, έχει φωτεινούς ήρωες, τους Έλληνες ήρωές μου, και σκοτεινούς όπως είναι η Αγγλία, η μελαγχολία της, ταξιδεύει στα γραφικά σαροχώρια της Κορνουάλης, στο Μπαθ, στο Λονδίνο, μπλέκονται όλοι οι ήρωες μαζί. Πολύ. Και εκτός από το στόχο αυτό που προσπαθώ να καταλάβω αν η τύχη είναι στα χέρια μας, μιλάει για την ερωτική απογοήτευση, για τις πολυμένες ζωές, μιλάει για τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς γονική αγάπη, για τους ανθρώπους που παίζουν συνειδητά το ρόλο του θύματος, για τη διαφορετικότητα, για πάρα πολλούς στόχους. Είναι ένα βιβλίο που ζητούσε από μένα. Έχω καταθέσει τη λατρεία μου για την πατρίδα μας. Φτάνει ταβάνι η λατρεία μου για την Ελλάδα σε αυτό το βιβλίο. Και φτάνω στο συμπέρασμα ότι όλοι μας, και εσείς και εγώ, είμαστε αγαπημένοι των θεών, με όμικρο γιώτα, μόνο και μόνο που ζούμε σε αυτό το διαμάντι, σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο. Είναι ένα βιβλίο που υμνεί τον έρωτα, την αναπνοή του Θεού πάνω στη γη, που προσπαθεί την προσωπικότητα του ανθρώπου, που όπως λέει και ο Καζαντζάκης είναι να κουβάρει κάποιες, προσπαθώ να φυσήξω, να δώσω καθαρή πνοή στους ήρωές μου, να μεταμορφωθούν οι κάποιες της καρδιάς τους σε πεταλούδες. Και ένα βιβλίο το αγάπησα πάρα πολύ και έδωσα ένα μεγάλο κομμάτι από τον εαυτό μου, και ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ, κάθε φίλη μου και κάθε φίλο μου, γιατί έχω και πολλούς άνδρες αναγνώστριες, έχω μέσα δολοφονίες, έχω κατασκόπους, μα πάνε και οι άνδρες αναγνώστες, και προσπαθώ να μην τους απογοητεύσω ποτέ, όλους τους φίλους μου αναγνώστες, και κάθε φορά να είμαι διαφορετική. Πολύ ωραία. Ένα παθιασμένο λοιπόν μυθιστόρημα, όπως αναφέρεται και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, γραμμένο σε μια παθιασμένη χώρα όπως η Ελλάδα, με ανθρώπους παθιασμένους, έτσι δεν είναι? Ή άλλο στο βιβλίο, με παθιασμένους ανθρώπους, γιατί όλοι είμαστε παθιασμένοι στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Κυρία Ζαΐρη, διαβάζοντας κανείς τα βιβλία σας, αντιλαμβάνονται ότι επηρεάζεστε από τα σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, ποια είναι τα κοινωνικά θέματα τα οποία θίγονται? Γράφω κοινωνικό μυθιστόρημα. Οι ήρωές μου είναι ήρωες της διπλανής πόρτας. Για μένα η καθημερινή γυναίκα, ο καθημερινός άντρας, είναι
αυτοί που παλεύουν για την καθημερινότητα, προσπαθώ να τους ταξιδέψω και προσπαθώ κάθε πρόβλημά τους να το αντιμετωπίσω κι εγώ μέσα από τους ήρωές μου και να βρω λύση και να τους οδηγήσω σε λύτρωση. Και μετά όταν μου λένε ότι όταν διαβάζω ένα μύτη story μάσας, μαθαίνω κάπως καλύτερα τον εαυτό μου, εξετρελαίνομαι ή όπως η αστερία στην άμμο που μου γράψανε τόσο πολύ φίλοι μου, γιατί μιλάει για τα λάθη των γονέων. Όταν μου γράψαν ότι έγινα καλύτερος γονέας όταν το διάβασα, εγώ ξετρελαίνομαι. Σίγουρα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μιλώντας για τα αστέρια στην ΑΜΟ, το περσινό σας βιβλίο, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία και θα το παρακολουθήσουμε φέτος και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα γίνει σύριαλ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Νιώθω κι εγώ αγαπημένη των Θεών κάπως, γιατί το διάλεξε ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης, ναι, πώς να πω, και ο Κούλης Νικολάου, που έκαναν και την τηλεοπτική σειρά δίδυμα Φεγγάρια από την άλλη αληθινή μου ιστορία, και μετά τα Φεγγάρια πάνε στα Αστέρια και το πήρε το κανάλι, το Α, του άρεσε πολύ και θα παίξουν απίστευτοι ηθοποιοί. Όποιος το έχει διαβάσει να ξέρει ότι η Μίρκα Παπακοσταντίνου θα κάνει τη γιαγιά, πολύ σημαντικός ρόλος, ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος τον πατέρα, η Μυρτώ Αλικάκη παίζει, ο Πέτρος Λαγούτης, η Σοφία Βογιατζάκη και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου του διαβάζει και γράφει τη μουσική των τίτλων. Εξαιρετικά. Και εντάξει, εγώ πετάω από τη χαρά μου, βουρκώνω μόνο που ακούω τα ονόματα. Είναι ο ένας καλύτερος ηθοποιός από τον άλλο, ένας φοβερός σκηνοθέτης, ο Θοδωρής Νικολαίδης, πολύ τρυφερός και πολύ ρομαντικός. Και η Ρένα Ρίγκα γράφει το σενάριο, συνεργαζόμαστε όσο μπορώ, γιατί και εγώ γράφω και τρέχω από εδώ και από εκεί, της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, συνεργαζόμαστε στενά. Και είναι τρία καινούργια παιδιά, μάλλον ο Ρένος ο Ρώτας που το ξέρουν όλοι και τα Κοριτσόπουλα το λατρεύουν, και άλλοι δύο νεαροί γνωστοί στο ξεκίνημά τους ηθοποιοί, και η Λαμπρινή Σικρέκα που θα κάνει την Αλεξία, μικρά παιδιά 20-25 χρονών, που θα προσπαθήσουν να μας χαρίσουν το ταλέντο τους και να μπουν στην καρδιά μας. Πολύ ωραία, ανυπομονούμε να το παρακολουθήσουμε λοιπόν από την νέα σεζόν. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για την παρουσίασή σας εδώ στην Κομοτηνή, την Τετάρτη 26 Ιουνίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε χορό, θα έχουμε τραγούδια, δηλαδή θα είναι αμφίδρομη σχέση, όλοι θα τραγουδάμε. Θα κουβεντιάσουμε, θα βγάλουμε φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να πάρουν βιβλίο οι φίλοι μου, αρκεί να έρθουν κοντά μου, γιατί τους έχω ανάγκη. Ο συγγραφέας είναι κλεισμένος στον εαυτό του όλο το χρόνο, στον εαυτό του εννοώ και στους ηρώες του. Και μόλις βγει το βιβλίο ανοίγει πόρτα, είναι σε λιοντάρι κι εγώ, και τρέχω από εδώ και από εκεί για να γευτώ την αγάπη, για να μπορέσω πάλι να πάρω υλικό καρδιάς και νου και να αρχίσω πάλι να γράφω. Μάλιστα, να πούμε ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδης και τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του Βαρόση Art Cafe στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ανυπομονούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε και από κοντά, να μας πείτε και τις εντυπώσεις σας, να μας μιλήσετε ξανά και για το υπέροχο τελευταίο σας βιβλίο «Η Αγαπημένη των Θεών», και φυσικά να ξαναδώσουμε ένα ραντεβού με την επόμενη σας δουλειά που ευελπιστούμε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί είστε ιδιαίτερα αγαπημένοι στο κοινό της Ελλάδος και όχι μόνο, και όλα σας τα μυθιστορήματα είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κυρία Ζαΐρη, πριν σας αποχαιρετήσουμε... Πολύ, το έχω ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Α, πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε να ακούσουμε σύντομα και για το επόμενο βιβλίο σας. Ναι. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού την Τετάρτη εδώ στην Κομοτηνή. Ευχαριστώ. Ενυπομονώ να έρθω κοντά σας. Και μέχρι στιγμή μια αγκαλιά φιλιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πάνω από φωτιές πήδηξαν μικροί και μεγάλοι, όπως επιτάσσει το έθιμο του Κλείδωνα, το οποίο αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά ο Σύλλογος Γυναικών Στρατών Κομοτηνής. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην αναβίωση του εθίμου που έκλεισε με ένα πλούσιο παραδοσιακό γλέντι. Το έθιμο του Κλείδωνα αναβίωσε ο Σύλλογος Στρατών Κομοτηνής χθες το απόγευμα. Για το έθιμο αυτό και τι περιλαμβάνει μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου, Ροδόπη Ψαρά. Κάθε χρόνο στην παραμονή του Ιωάννη του Πρόδρομου κάνουμε το έθιμο του Κλείδωνα, που συμμετέχει όλη η γειτονιά, η περιοχή μας, και είναι ένα έθιμο το οποίο επιβιώνει από την αρχαιότητα, ακόμα υπάρχει.
Υποτίθεται ότι εμφανίζεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού του συζύγου. Βέβαια προσπάθησαν να το συνδέσουν και με την θρησκεία και το γιορτάζουν την παραμονή του Αγίου Ιωάννη το Πρόδρομο. Έχει μία προετοιμασία, έχει τρεις φάσεις. Την προετοιμασία η οποία προηγείται 2-3 μέρες μπροστά, όπου τα κορίτσια ορίζουν ένα μέρος όπου θα ανοιχθεί ο κλείδωνας τελικά και για μας είναι η πλατεία Καραϊσκάκη. Μέσα σε ένα νερό το οποίο βάζουν από τρεις διαφορετικές βρύσες ρίχνουν αντικείμενα και ανάλογα με το αντικείμενο που βγάζει η κάθε κοπέλα διαβάζουν ένα στιχάκι και έτσι το λαϊκό έθιμο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Μετά από αυτό συνεχίζεται χορός και διασκέδαση. Μαντινάδες Ακνατάς Ελβεριάδου, καθώς και για το χορηγό της εκδήλωσής τους, έγραψε η κυρία Ψαρά. Αφιέρωμα στην Ατάσα Ελβεριάδου. Εσένα μάλλον σε γνωρίζω. Στους φίλους μας υπενθυμίζω πως Ελβεριάδου είσαι η Νατάσα που δίνει στην πόλη μας ανάσα. Για τα παιδιά με ειδικά ταλέντα έχεις προβάλει την ατζέντα ότι σχολείο θα τους κτίσεις και όσο μπορείς θα το αυξήσεις. Το σύλλογό μας τον στηρίζεις και πάντοτε εσύ φροντίζεις το έργο μας να ενισχύσεις, χωρίς λεφτά μη μας αφήσεις. Νατάσα, χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας, είσαι το φωτεινό παράδειγμά μας και νιώθουμε χαρά μεγάλη να σε σερβίρουμε και πάλι το μαλεμπί το ταπεινό μας που το κερνάει ο σύλλογός μας. Μαγδαληνή τη λέγανε, του Γιάννη τη μητέρα, έτσι κι αυτή σαν και αυτόν ήταν ανοιχτοχέρα. Και εμείς θα τον ευχόμαστε χρόνια καλά να ζήσει. Πάντοτε βρίσκεται αρρωγός στο σύλλογο στρατώνας και είναι μόνιμος χορηγός σαν στήριγμα κολώνας. Όλα τα χρόνια βοηθά και πάντοτε χαρίζει και όλοι μας το ευχόμαστε πάντοτε να πλουτίζει. Η Ελένη Φουρέιρα, η βασίλισσα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο να παρασύρει το κοινό με το όνομά της και έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα και μαγεύει όλη την Ευρώπη, μάγεψε και το κοινό του Φεστιβάλ Φαναρίου 2019 που γέμισε ασφιχτικά την παραλία Φαναρίου για να απολαύσει από κοντά την πολύ αγαπημένη του τραγουδίστρια. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ Ελένη Φουρέιρα παρευρέθηκε στη σκηνή του Φανάρι Φεστιβάλ 2019 την τρίτη μέρα, Κυριακή 23 Ιανουαρίου, όπου έκλεισε και την αυλαία ενός ακόμη πετυχημένου Φεστιβάλ Φαναρίου. Φοράς. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ. Πόσο καιρό έχω να έρθω εδώ? 2 χρόνια. Θα έρθω εκεί κάτω. Θα έρθω μετά εκεί κάτω να τραγουδήσω μαζί. Έχει τρόπο να έρθω? Δεν έχω τρόπο από εκεί, δεν έχω θέμα εδώ. Λοιπόν, υπόσχομαι να τα σπάσουμε απόψε. Θέλω να σηκωθείτε, να χορεύετε, να τραγουδάτε.
να μου δώσετε έτσι ρυθμό και λίγο αγάπη από την αρχή. Πάμε λίγο να χειροκροτήσουμε λίγο το μαέστρο μου. Εδώ, παιδιά. Το Λούι, παιδιά. Και ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Αναστάσιο, το Ράμο. Πάμε. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης Αναστάσιος Ράμος μαζί με τον γνωστό DJ Ανέστη Μενεξέ καθώς και τον τραγουδιστή Λούις Γεωργίου πραγματοποίησαν το εναρκτήριο πρόγραμμα έως ότου ανέβει στη σκηνή η μοναδική Ελένη Φουρέιρα τη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Φαναρίου 2019. Ο πολυδιάστατος και ταλαντούχος καλλιτέχνης της νέας γενιάς Αναστάσιος Ράμος με συνεχώς ανωδική πορεία ξεσήκωσε το κοινό της παραλίας Φαναρίου την τρίτη μέρα της διεξαγωγής του Φανάρι Φέστιβαλ 2019. Αν μ' αγαπάς και πόσο. Λένε πως τα καλά παιδιά δεν κλαίνουν. Λένε πως οι αλήτες δεν πονούν. Μα κάποια μου δεν ξέρουνε τι λένε. Ότι κι αν δεν ασκούσε εμένα να τα ακούν. Λένε πως τα καλά παιδιά δεν βλέπουν. Λένε πως οι αλήτες δεν πονούν. Μα κάποια μου δεν ξέρουνε τι λένε. Ό,τι κι αν δεν ασκούσε εμένα να τα ακούν. Απόψε στα σκοτάδια μου θα δω. Και θα κρυφτώ να μην μπορεί κανείς να με πειράσει. Απόψε και ο ίδιος ο Θεός να μην είναι εδώ τρόμος. Για να ακούσω πώς.
μουσική ομάδα Μπαλκανατόλια, καταθέτοντας την δική τους μουσική αντίληψη πάνω στην παραδοσιακή μουσική των πολιτιστικών ομάδων που ζουν στη Θράκη, σήκωσε την αυλαία της πρώτης ημέρας του Φεστιβάλ Φαναρίου με ήχους που αναδιπλώνονται από τη Θράκη και δροσίζουν τη συνείδησή μας. Η Μπαλκανατόλια, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές τους και τα ηχοχρώματα των Ανατολικών Βαλκανίων με μία σύγχρονη ματιά, παρευρέθηκαν στη σκηνή του Φανάρι Φέστιβαλ την πρώτη ημέρα, όπου άνοιξαν το πρόγραμμα για την μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλοπλου και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μπαλκανατόλια, Φεστιβάλ Φαναρίου 2019, ποια είναι τα συναισθήματα? Χαιρόμαστε καταρχήν που συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ που αρχίζει και γίνεται θεσμός στην περιοχή μας. Το συγκρότημά μας είναι γνωστό για πολλούς από τους φίλους που είναι από την περιοχή. Έχουμε παίξει αρκετές φορές. Ελπίζω να είναι μια καλή βραδιά για όλους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ. Τι ήχους θα ακούσουμε από εσάς? Σήμερα η Μπαλκανατόλια θα είναι λίγο πιο ροκ από ό,τι έχουμε συνηθίσει τους φίλους. Θα έχουμε περισσότερο δυτικό ήχο. Βέβαια θα ξεκινήσουμε από την περιοχή της Τουρκίας και αυτό θα συνεχίσει και θα κυμανθεί. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Αρμενία, Γεωργία και θα καταλήξουμε στην Θράκη με κάποια παραδοσιακά από την περιοχή μας. Άρα λοιπόν σήμερα μας καλείτε σε ένα ταξίδι μουσικό σε όλο τον κόσμο περίπου. Περίπου. Ανατολικά Βαλκάνια, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Του Μαργούδικη Αλεξάνδρης, του Μαργούδικη Αλεξάνδρης, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα. Του Μαργούδικη Αλεξάνδρης, του Μαργούδικη Αλεξάνδρης, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα. Οι τριήμερες εκδηλώσεις του Φανάρι Φέστιβαλ 2019 ολοκληρώθηκαν. Μία διοργάνωση η οποία πέραν των διοργανωτών είχε την αναμενόμενη επιτυχία μαζί με την στήριξη πολλών εθελοντών που δούλεψαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου, όπως οι Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής. Οι Σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής δώσαν το παρόν στις τριήμερες εκδηλώσεις του Φανάρι Φέστιβαλ 2019, μια διοργάνωση η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία λόγω της άψογης συνεργασίας όλων των συνδιοργανωτών αλλά και την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντικών ομάδων. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίπλα στο Φανάρι Φέστιβαλ 2019. Όπως και να έχει, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ένα τριήμερο γεμάτο συναυλίες. Σαφώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι Σαμαρίτες θα ήταν κοντά σε αυτήν την εκδήλωση. Μετά από αίτημα της ΔΚΕΠΑΚ και του Λιμενικού, είναι εδώ πέρα για όλο το τριήμερο 12 Σαμαρίτες διασώστες και ένας ναυαγοσώστης για να καλύψουν υγειονομικά οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Θα υπάρχει και μέσα στον χώρο διάσπαρτης οι διασώστες? Ομάδες διασωστών θα γυρνάνε μέσα στο συναυλιακό χώρο. Η υγειονομική μονάδα είναι στημένη πίσω από τον συναυλιακό χώρο και φυσικά το όχημα των Σαμαριτών βρίσκεται και αυτό εδώ κοντά μας για οτιδήποτε χρειαστεί να μπορέσουμε να επέμβουμε. Πού μπορούμε να σας βρούμε, πώς μπορούμε, και καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε και αυτό, ότι σε περίπτωση που θέλει κάποιος να έρθει και να ενταχθεί στην ομάδα σας, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, πού μπορεί να σας βρει και τι πρέπει να κάνει?
Samaritas.gr, το site του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους Σαμαρίτες. Εκεί μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή του, μια εκπαίδευση που κρατάει περίπου 15 μήνες. 250 ώρες θεωρία, 100 ώρες στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου και 150 εθελοντικές ώρες με παλαιότερους Σαμαρίτες. Καλείται να το ολοκληρώσει σε 15 μήνες και να μπει σιγά σιγά στο κομμάτι των Σαμαριτών διασωστών. Μετά, από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Λαμβάνετε μέρος σε εκδηλώσεις? Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που κάνετε ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός? Υγειονομικές καλύψεις, αθλητικές και εκδηλώσεις μουσικές, και φυσικά οι καταστροφές είναι το κομμάτι που εκπαιδεύονται και ειδικεύονται οι Σαμαρίτες διασώστες. Πλημμύρες, φωτιές είναι ένα από τα δύσκολα κομμάτια που οφείλουμε να είμαστε σε ετοιμότητα να ανταπεξέλθουμε. Μήπως όμως αυτό όλο πρέπει να μπει και λίγο στην κουλτούρα μας για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά πώς μπορούμε να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες ακόμα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το δούμε στον δρόμο ή και σε έναν συγγενή μας? Για όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, οι πρώτες βοήθειες είναι κάτι που ξεκινάει από το δημοτικό. Για μας δυστυχώς ακόμη δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, οι Σαμαρίτες έχουν κάνει ένα πρόγραμμα φέτος σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια. Εκπαίδευσαν μαθητές δημοτικού σχολείου και ευελπιστούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στη διαδικασία και θα το βάλουν μέσα στο μυαλό τους, ώστε να ακολουθήσουν και να μάθουν ακόμα καλύτερα το πρωτοβοηθειακό κομμάτι. Είναι κάτι που σίγουρα αφορά όλους μας. Μπορεί να συμβεί κάτι σε οποιονδήποτε στην οικογένειά μας και όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ και σας αφήνω ελεύθερο να μπορέσετε να μπείτε κι εσείς μέσα στον κόσμο και να δείτε αν κάποιος χρειάζεται κάτι. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να κυλήσουν ομαλά. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διενυκτερεύουν για σήμερα Δευτέρα 24 Ιουνίου αλλά και αύριο Τρίτη 25 του μηνός. Σε τη θερμοκρασία θα κυμανθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τρίτη 25 Ιουνίου. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.